Φίλε και φίλοι, με μεγάλη χαρά δέχθηκα την πρόσκληση να συμμετάσχω, έστω από απόσταση λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων, στη σημερινή ενημερωτική ημερίδα που συνδιοργανώνουν το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου του Ινστιτούτου Τεχνολογίας και Έρευνας και η καλή μου φίλη Ευρωβουλευτής Μαρία Σπυράκη. Το θέμα της σημερινής ημερίδα βρίσκεται στην καρδιά των προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εντάσσεται στο εκτεταμένο πεδίο ευθύνη της αντιπροεδρίας που μου έχει ανατεθεί για την προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής. Στη σημερινή ψηφιακή εποχή, τα παιδιά μας μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από όλο και μεγαλύτερο αριθμό ψηφιακών δυνατοτήτων και συνδεδεμένων τεχνολογιών, προσφέροντας πρωτοφανείς ευκαιρίες στην εκπαίδευση, την επικοινωνία, την ψυχαγωγία και την ενημέρωση. Συγχρόνως όμως, κοινή είναι η παραδοχή πως το διαδίκτυο και οι νέες τεχνολογίες εγκυμονούν σημαντικούς, αλλά αντιμετωπίσιμους κινδύνους, κυρίως για την νεολαία. Το bullying στον κυβερνοχώρο, η προστασία των προσωπικών μας δεδομένων, η παραπληροφόρηση, το βίαιο ή τρομοκρατικό περιεχόμενο στο διαδίκτυο είναι μόνο ορισμένες από τις μεγάλες προκλήσεις που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε συνολικά. Στην Ελλάδα, ένα παιδί αρχίζει να σερφάρει στο ίντερνετ κατά μέσο όρο στην ηλικία των 7 χρονών και ανοίγει λογαριασμό σε κάποιο μέσο κοινωνικής δικτύωσης κατά μέσο όρο στα 13 του χρόνια. Το 83% των παιδιών μας παραδέχεται ότι χρησιμοποιεί το διαδίκτυο χωρίς γονική επίβλεψη και το 61% δηλώνει ότι έχει δει κάποιο βίαιο ή ερωτικό περιεχόμενο online. Και πιο νησιτικό απ' όλα, πάνω από 4 στους 10 νέους έχουν πέσει θύμα cyberbullying. Πρόκειται για πολύ σοβαρά ζητήματα που μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την ισόρροπη ανάπτυξη των παιδιών μας, αλλά και την ικανότητά τους να δημιουργήσουν σχέσεις εμπιστοσύνης και κοινωνικοποίησης που θα τους είναι χρήσιμα στη μετέπειτα ενήλικη ζωή τους. Η ευημερία των παιδιών μας online αλλά και offline είναι από τις βασικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και με τις πρωτοβουλίες μας δείχνουμε το δρόμο για να καταστήσουμε το διαδίκτυο ασφαλέστερο και καλύτερο για τους νέους μας, αλλά όχι μόνο για αυτούς. Με τα κέντρα ασφαλέστερου διαδικτύου που έχουμε δημιουργήσει, προωθούμε την ευαισθητοποίηση των συμπολιτών μας σχετικά με τους διαδικτυακούς κινδύνους, την προώθηση της ψηφιακής παιδείας και την καταπολέμηση της διαδικτυακής διάδοσης υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Με τη Συμμαχία για την Καλύτερη Προστασία των Αλληλίκων στο Διαδίκτυο, συντονίζουμε δράσεις με τους φορείς του κλάδου των τεχνολογιών, της πληροφορίας και των επικοινωνιών, τα μέσα ενημέρωσης, την κοινωνία των πολιτών και τη βιομηχανία για την αντιμετώπιση των υφισταμένων και αναδιόμενων κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι ανήλικοι στο διαδίκτυο. Και τέλος, με την πλατφόρμα Safer Internet for Kids, προστατεύουμε παιδιά και εφήβους από τους κινδύνους του ψηφιακού κόσμου και τους παρέχουμε τη στήριξη που χρειάζονται για ασφαλέστερη πλοήγηση στο διαδίκτυο. Η πλατφόρμα, που ξέρετε καλά, γνωρίζει μεγάλη επιτυχία με πάνω από 40.000 επισκέψεις μηνιαίως κατά μέσο όρο. Στόχος μας είναι να διατηρήσουμε την Ευρώπη ως το κοινό μα σπίτι, αλλά με γερά θεμέλια στην πολυμορφία, την ανοχή και την αλληλεγγύη. Όλα όσα κάνουμε έχουν σχεδιαστεί για να υποστηρίξουμε ακριβώς αυτές τις αξίες στον κόσμο του διαδικτύου. Οι νέοι μας, οι νέοι Ευρωπαίοι, είναι οι πυλώνες των κοινωνιών του μέλλοντος. Πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό για την πρόοδο και την ευημερία τους. Πρέπει να συνεργαστούμε από κοινού με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και να μην λησμονούμε ότι ο καθένας από εμά οφείλει να διαδραματίσει αποφασιστικό ρόλο στο να προστατεύσουμε και να εμπλουτίσουμε την νεολαία με τα κατάλληλα εφόδια και δεξιότητες, ώστε να είναι πλήρως ενημερωμένοι και εξοπλισμένοι ψηφιακοί πολίτες. Φίλες και φίλοι, ο σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου καθώς και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του, προλα... του, πλουραλισμού και της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, είναι οι αξίες και οι αρχές στις οποίες βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι οι αξίες και οι αρχές για τις οποίες αγωνίστηκαν οι προηγούμενες γενιές και δεν θα πρέπει ποτέ να τις θεωρούμε δεδομένες. Αυτές οι αξίες και αυτές οι αρχές θα πρέπει να διασφαλιστούν ως κόριο φθαλμού και στη νέα ψηφιοποιημένη εποχή που ανατέλει. Ω Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Έλληνας Επίτροπος, να είστε βέβαιοι ότι θα εργαστώ με ιδιαίτερη προσήλωση για την πιστή εφαρμογή των όσων θα συμφωνήσουμε συλλογικά.